centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κασαπίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Κύριε Κασαπίδη, πρέπει να σας πω και ας ξεκινήσω από αυτό. Τη μέρα που η Καστοριά σήμερα μετράει και έκτο νεκρό, έναν φίλο μου 56 χρονών από την Νόη, ένα πολύ καλό μου φίλο, θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ πολύ πικραμένοι, στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι από την χθεσινή τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Γρεβενιώτη Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Γιάντσιου. Και θέλω λίγο σήμερα μέσα από την εκπομπή μας, αν θέλετε πραγματικά, να μας πείτε κι εσείς πώς ακούσατε, πώς εκλάβατε αυτά που είπε χθες για μας ο κύριος Γιάντσιος. Κύριε Νατσούλη, αυτό που έχω διαμηνήσει προς όλες τις κατευθύνσεις και με όλη την δύναμη της ψυχής μου είναι ότι σε αυτή την κρίση δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν υιοθετούνται οποιασδήποτε συμπεριφορές που δημιουργούν τον όποιο ρατσισμό ή την όποια διάκριση μεταξύ των Δυτικομακεδόνων. Όπως πριν από μέρες μου έγινε μία ενημέρωση ότι υπάρχουν περιπτώσεις που απευθύνονται Καστοριανοί της περιφέρειάς μας και δεν γίνονται αποδεκτοί και ζήτησα να υπάρξει μία επώνυμη αναφορά για να επιληφθώ του θέματος, έτσι και σε κάθε περίπτωση είτε του κυρίου Γιάτσου είτε οποιοδήποτε άλλου τέτοιου είδους αναφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Ωστόσο, αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω είναι ότι η αναφορά του κυρίου Γιάτσου είναι σε σχέση με την κατάσταση που βιώνουμε ως Δυτική Μακεδονία και αυτό που εξέλαβα εγώ τουλάχιστον με την λειτουργία της ορισμένων πολιτών, χωρίς να κάνω διάκριση, έτσι δεν το εξέλαβα ότι υπήρχε μια διάκριση καταρχήν έναντι των Καστοριανών, ότι δεν εφαρμόζονται στο μέτρο που θα θέλαμε όλοι τα μέτρα της κυκλοφορίας. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε, κύριε Κασαπίδη, αν ο κύριος Γιάντσιος υιοθετεί λοιπόν όλο αυτό που εκπέμπεται και που μετέφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως ανησυχία των συμπολιτών του. Το υιοθετεί λοιπόν. Αυτή τη στιγμή είμαστε λεπροί. Είμαστε κάποιοι που δεν πρέπει να μας κοιτάει κανείς. Είμαστε κάποιοι οι οποίοι δεν πρέπει να μας βλέπει, να μας ξεγράψει από το χάρτη κάποιος. Κύριε Νατσούλη, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Ο κύριος Γιάτσιος, όπως είπε ο ίδιος, μεταφέρει αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι δεν ζήτησε όμως το τέλος να υπάρξουν περιορισμοί στις μετακινήσεις. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι ουσιαστικά εν μέρη τουλάχιστον υιοθετεί, αν δεν υιοθετεί καθαρά. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα του κυρίου Γιάτσου να πει αν πρέπει να υπάρξει περιορισμό στις μετακινήσεις. Το ζήτησε πάντως. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης αυστηροποίηση στις μετακινήσεις γενικότερα, αδιακρίτως. Όπως είδατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η δικιά μου τοποθέτηση ήταν να προχωρήσουμε σε πιο δραστικά μέτρα, τουλάχιστον για 15 μέρες, να σταματήσουμε να μετακινούμαστε γενικότερα, όχι μόνο για λόγους επαγγελματικούς ή ψυχαγωγίας, μόνο για λόγους υγείας και μόνο για λόγους εκτάκτου ανάγκης. Όπως διαπιστώσατε, θεωρώ ότι σε κάποιες περιοχές, ειδικά στην Καστοριά, πρέπει να εφαρμόσουμε έκτακτα μέτρα, όπου εκεί αποκλείονται όλες οι μετακινήσεις πλην υγείας και επαγγελμάτων ανελαστικών υποχρεώσεων, όπως είναι οι κτηνοτρόφοι, οι γιατροί, και αυτοί γίνονται. Οι οποίοι πια έχουν ένα ακόμη πρόβλημα στην Καστοριά, για να το συνδέσω και με τα γρεβενάκια όσα ακούστηκαν χθες από τον κύριο Γιάντσιο. Υπάρχει εταιρεία από τα Γιάννενα που δεν παίρνει πια το γάλα των Καστοριανών. Καταλαβαίνετε τι ζούμε, κύριε Κασαπίδη. Ορίστε. Βλέπω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση. Ο ένας δεν θέλει να μας βλέπει ούτε τις πινακίδες μας. Ο άλλος δεν βλέπει, δεν θέλει να παρδίνει ούτε το γάλα μας. Βλέπω ότι σαν Καστοριά απομονώμαστε τόσο πολύ μέσα στις πληγές μας, μέσα στους 6 νεκρούς μας,
Μέσα στα 53 κρούσματά μας και ένας Θεός ξέρει πώς ακόμα είναι έξω. Βλέπω ότι μας εγκαταλείπουν οι πάντες. Κύριε Νατσιούλη, δεν σας εγκαταλείπει κανένας και πρώτος ο ίδιος ο Περιφερειάρχης είναι μπροστά στον αγώνα για την περιφέρειά μας και μπροστά στον αγώνα για την Καστοριά μας. Υπάρχει μία όντως εύλογη ανησυχία, αλλά υπάρχει και μία έντονη κινητικότητα που διαπιστώσατε κυρίως για την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Το θέμα έχει τεθεί σε υψηλότατο επίπεδο και οφείλουμε εμείς εδώ να είμαστε και είμαστε σε ετοιμότητα και σε γρήγορση. Και ως προς το θέμα με το γάλα που μου θέτετε κι εσείς, και χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό που ξεκαθάρισα είναι ότι δεν υπάρχει δικαιολογία από κανέναν εχέφρον και άνθρωπο που έχει ένα ελάχιστο υπόβαθρο επιστημοσύνης, εφόσον ασχολείται με τέτοιου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες, που να θεωρεί ότι το γάλα μπορεί να είναι επιμολυσμένο από τον ιό του κορονοϊού. Γιατί ακριβώς δεν μεταδίδεται από τον άνθρωπο στο γάλα τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα η επεξεργασία του γάλακτος όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για να παρασκευαστούν κάποια προϊόντα περνάει υποχρεωτικά από παστερίωση. Απαγορεύεται η χρήση απαστερίου του γάλακτος για νοπή κατανάλωση στην Ελλάδα. Οπότε σε αυτή την διαδικασία καταστρέφονται όλα τα παθογόνα και αυτός ο ιός, αν λέμε σε περίπτωση που δεν ισχύει επιστημονικά, γινόταν παραδεκτό κάτι τέτοιο. Οπότε δεν έχει κανένας καμία δικαιολογία για να αποκλείσει το γάλα των κτηνοτρόφων. Και όμως τα απέκλεισε. Σήμερα, και όμως... ναι, ωραία, εγώ θα ήθελα και αυτό ξεκινώ σήμερα μετά την πρωινή σύσκεψη. Και αν θα αρχίσουν και άλλες εταιρείες να τα κάνουν αυτά, δεν ξέρω. Προηγουμένως μιλούσαμε με κτηνοτρόφο, κύριε Κασαπίδη. Μιλούσαμε και με κτηνοτρόφο. Πήρε σε έμπορο στα Γρεβενά, του λέει Καστοριά, με τίποτα δεν ερχόμαστε φέτος. Θέλω να σας πραγματικά δηλαδή, είμαστε πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένοι αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Καστοριά. Κυβερνητικό στέλεχος δεν είδαμε ακόμη στην Καστοριά. Έναν γιατρό επιπλέον στο νοσοκομείο δεν είδαμε. Καινούριο, όχι να πάρουμε από τα περιφερειακά ιατρία και να φέρουμε στο νοσοκομείο από το κέντρο υγείας. Έναν νοσηλευτή δεν είδαμε ακόμα στο νοσοκομείο. Και όλα αυτά μας διαρωτόμαστε δηλαδή πόσους ακόμη νεκρούς πρέπει να δώσει η Καστοριά από αυτή την ιστορία. Κύριε Νατσιούλη, ας μου επιτρέψετε λίγο να δούμε λίγο τα πράγματα ψύχρεμα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι πρέπει να γίνει με ξεκάθαρα λόγια και πέρα από τους συναισθηματισμούς που είναι σαφώς μέρος της κρίσης. Που είναι δεδομένη, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Ακούστε λίγο σας παρακαλώ. Εμείς οφείλουμε να λειτουργούμε ψύχρεμα πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί έχουμε και την ευθύνη και ο Περιφερειάρχης για τα θέματα της αρμοδιότητας της διοικητικής μέρημνας, αλλά και εσείς για την σωστή ενημέρωση των πολιτών. Οπότε, να τα βάλουμε με τη σειρά. Το πρώτο, σας είπα με τον κύριο Γιάτσο, είναι λάθος έκφραση, δεν ισχύει αυτό ως προς την οποιαδήποτε διάκριση και δεν το επιτρέπει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης σε όλους τους τόνους και σε κάθε περίπτωση και σε όλα τα επίπεδα υπάρχει παραμικρή διάκριση. Από κανένα σε κανένα στιγμή. Για να κλείσουμε το σιού. Ναι, τι θα ζητήσετε από τον Περιφερειάρχη Γρεβενό, τι θα ζητήσετε εσείς ως Περιφερειάρχης από τον κύριο Γιάννη. Εγώ θα σας πω το εξής. Ότι γνωρίζω, γιατί μιλάω καθημερινά με τους διοικητές των νοσοκομείων, ότι καθημερινά προσέρχονται και καλώς κάνουν Καστοριανοί στα Γρεβενά για θέματα υγείας στο νοσοκομείο, γιατί το νοσοκομείο της Καστοριάς δεν μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος. Και αυτός είναι ο σχεδιασμός από την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια, όπως έχω ενημερωθεί, να υποστηρίζεται το νοσοκομείο της Καστοριάς που ασχολείται κυρίως με τα θέματα του κορονοϊού από τα άλλα νοσοκομεία για τις άλλες περιπτώσεις. Οπότε αν υπήρχε αυτή η διάσταση που θέτεται θα υπήρχε πρόβλημα και εκεί. Οπότε αυτό σας το ξεκαθαρίζω και το διαφυλάτω ο ίδιος προσωπικά. Ο Γιώργος ο Κασαπίδης δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει τέτοιου είδους διακρίσεις, ειδικά σε θέματα υγείας που αν σήμερα προηγείται η Καστοριά κατά 5-10 μέρες των φαινομένων, αύριο, όπως πολύ σωστά είπε και ο συνεργάτης μου, ο κ. Σαββόπουλος, χθες, αύριο θα είναι η Κοζάνη, τα Γρεβενά, η Φλόρινα, γιατί θα κάνει τον κύκλο το ιός. Και τότε τι θα λέμε,
τώρα είναι η σειρά μας και εμείς όχι. Είμαστε όλοι μια γροθιά, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Λάθος εκφράσεις, λάθος διατυπώσεις δημιουργούν λάθος εντυπώσεις. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν το επιτρέπω εγώ σε καμία περίπτωση. Και αν σας λέω και το εξής, αν υποπέσει την αντίληψή μου ότι στην πράξη πάει να γίνει κάτι τέτοιο, τα μέτρα θα είναι δραστικά. Μάλιστα. Θα είναι τσεκουράτα. Αυτό το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, για να μην διανοηθεί κάποιος, είτε έμπορας, είτε γιατρός, είτε διοικητής, είτε περιφερειακός σύμβουλος, να πει το ελάχιστο. Τα μέτρα θα είναι δραστικά. Μέσα στον πόλεμο δεν δικαιούμαστε να λιποτακτούμε και να υπονομεύουμε την κοινή προσπάθεια όλων. Ο εχθρός είναι κοινός, είναι αόρατος, είναι φωνικός, είναι ο ιός και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ναι. Όποιος θέτει τέτοια θέματα, ας στηθούν να το πούνε σε μένα. Όσοι το θέλουν αυτό, είτε από τα Γρεβενά, είτε από την Κοζάνη, είτε από τη Φλόρινα, να πούνε ότι ξέρει, δεν θέλουν τους Καστοριανούς. Να το πούνε σε μένα και την ίδια μέρα θα φύγουν από τον μπαλκόνι κάτω. Όποιος θέλει να το θέτει, να το θέσει στον Περιφερειάρχη. Η πολιτεία μας, η κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει και όπως λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, τα πήρε και πρώτοι. Γι' αυτό και καλά έκανε και εφαρμόζονται. Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να τα εφαρμόσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Εδώ λίγο να σταθώ, κύριε Κασαπίδη, μισό λεπτό. Καταρχάς, να ολοκληρώσω που υπονομεύουν αυτή την εθνική προσπάθεια για τη ζωή στην πατρίδα μας. Έτσι, εδώ δεν είναι το διακύβευμα ούτε οικονομία, ούτε κάποιο έργο. Είναι η ζωή στους Έλληνες. Αυτός λοιπόν θα απομονώνεται, θα εκτίθεται και θα απορρίπτεται από κάθε κοινωνική, πολιτική, οικονομική δραστηριότητα. Τέλος, αυτό το μήνυμα. Και ως προς τα γάλατα, ο ίδιος θα επιληφθώ. Και αν διαπιστώσω ότι κάποιος έχει θέσει τέτοιο θέμα, τότε είναι απέναντι από την περιφέρεια. Όχι απέναντι με τον κτηνοτρόφο, αλλά ο κτηνοτρόφος θα έχει σύμμαχο τον περιφερειάρχη και όποιος έχει θέσει τέτοιο θέμα, εγώ θα βγάλω απαγορευτικό για αυτόν σε όλες τις δραστηριότητες με την περιφέρεια. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε επιστημονική βάση που να θέτει ότι το γάλα είναι επικίνδυνο από περιοχές έτσι, όπου έχουμε τέτοια κρούσματα. Ποιος το βεβαιώνει αυτό? Είναι ανίκουστο. Είναι παιχνίδια των εμπόρων. Και ίσως να είμαστε στην αρχή και γι' αυτό θέλουμε να προλάβουμε και άλλα πράγματα που πιθανόν να έρθουν. Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι. Εδώ γίναν και κάποια λάθη που δυστυχώς δεν έπρεπε να είχαν συμβεί. Χθες ήρθε η ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τέθηκε το θέμα να ληφθούν κάποια μέτρα. Μάλιστα. Και όντως τώρα είναι η ώρα, κύριε Νατσιούλη. Τώρα όμως πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες. Εννοείται μέτρα πέρα από τα υπόλοιπα που ισχύουν για την Ελλάδα. Γιατί ενώ η Καστοριά όλοι παραδέχονται ότι είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή περιοχή της Ελλάδας σε πρόβλημα, δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό για την Καστοριά. Κύριε Νατσιούλη, αυτό που επεσήμανα χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά και από τις συζητήσεις που είχα και με τον κύριο Χαρδαλιά και με τον ΕΟΔΗ, οι γιατροί του ΕΟΔΗ προχθές στο Δημαρχείο στην Καστοριά, σε ξεκάθαρη ερώτησή μου τους είπα ότι έχουμε 4 κρούσματα είχαμε τότε στη Μεσοποταμία, 11 έχουμε σήμερα. Ναι. Προβλέπετε, θα είναι αποτελεσματικό, επιβάλλεται να πάρουμε ένα τέτοιο μέτρο? Ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Λιόπουλος. Ναι, να πάρετε μέτρα καραντίνας. Άρα αυτό που εισηγήθηκα χθες προς τους δημάρχους να μου εισηγηθούν να θέσω το θέμα αυτό στη Γενική Γραμματεία, γιατί μόνον έτσι μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει, μετά από εισήγηση, συνεργασία δηλαδή των δημάρχων με τον Περιφερειάρχη να εισηγηθώ αυτό, πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και είπαμε να το συζητήσουν στα Δημοτικά Συμβούλια, τουλάχιστον για την περιοχή της Μεσοποταμίας. Πρέπει να πάρουμε τώρα αυτά τα μέτρα. Και τώρα ο σημερινός έκτος νεκρός, κύριε Κασαπίδη, είναι από αυτόν τον άξονα Μεσοποταμία. Ωραία, όλος ο άξονας. Και να σας πω και κάτι. Εφόσον έχουμε να κάνουμε σε αυτό τον πόλεμο, θα υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες. Θα μπουν κάποιοι περιορισμοί, θα υπάρξουν οι ελεγχόμενες ελευθερίες της μετακινήσεις. Σας είπα για ποιο λόγο. Μόνο για λόγους υγείας και για λόγους εργασίας στην κτηνοτροφία και στην γεωργία, υπό την επιτήρηση της αστυνομίας και με όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να έχουν και αυτοί οι επαγγελματίες. Όπως ακριβώς το κάναμε σε μικρογραφία στην Δαμασκηνιά και είχαμε απόλυτη επιτυχία, εξαφανίστηκαν όλα τα κρούσματα, κύριε Νατσιούλη. Αυτό να το λέμε, ότι το μέτρο ήταν αποτελεσματικό και σώθηκε το χωριό. Με 3 νεκρούς βέβαια. Το τίμημα ήταν βαρύ. Έτσι και εδώ, για να μην φτάσουμε αργότερα και πολλαπλασιαστούν αυτά τα κρούσματα, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι δεν τήρησαν τα μέτρα πριν από 10-12 μέρες. Όταν φωνάζαμε όλοι και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση και ο κύριος Τσιόρδας, έτσι, δεν θέλουμε να ακούσουμε την κυβέρνηση γιατί δεν μας αρέσει. Να ακούσουμε όμως τον κύριο Τσιόρδα, τον οποίο τον αποδέχεται όλος ο κόσμος.
Τι λέει ο κ. Τσιόρδας, μείνετε στο σπίτι. Το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε σήμερα για έναν αθεράπευτο φωνικό ιό είναι να μείνουμε στο σπίτι. Κάποιοι λοιπόν φαίνεται και στη Μεσοποταμία και στην Καστοριά και στην Κοζάνη και στην Τολεμαϊδά και στο Βόλιο φαίνεται ότι δεν τήρησαν αυτές τις οδηγίες. Άρα εμείς ας αναλάβουμε αυτό το κομμάτι που μας ανήκει, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια απειλή που είναι αθεράπευτη. Στην Καστοριά δεν τηρήθηκε και από την πρώτη ώρα, όταν λέγαμε ότι έπρεπε να τηρηθεί, όταν δεν υπήρχαν τα σκληρά αυτά μέτρα. Θα έπρεπε από μόνοι μας ίσως να προστατευτούμε, να βάλουμε σε αυτούς μας. Ακοτά, όπως θυμάστε, ναι, λαμβάνονταν τα μέτρα από την αρχή μέχρι και την κορύφωσή τους και κλιμακωτά μπαίναμε σε αυτή την διαχείριση της κρίσης. Και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, όταν αποφάσιζε ο κύριος Τσιόρδας και η κυβέρνηση έπαιρνε τα μέτρα που πρότεινε ο κύριος Τσιόρδας, εμείς ερχόμασταν και τα κάναμε πιο αυστηρά. Γιατί είχαμε σύμβουλο τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης και της Καστοριάς και παίρναμε αυτά τα μέτρα πολύ πιο αυστηρά, γιατί είχαμε αυτή την τεκμηρίωση, την ιατρική, την επιστημονική. Και έτσι πορευτήκαμε και έτσι κινηθήκαμε. Και έτσι τώρα αυτό που εισηγήθηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο χθες είναι ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα για την Μεσοποταμία. Άρα λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε σε πιο αυστηρά μέτρα μετακινήσεων των πολιτών στον άξονα Μεσοποταμία, Αγία Κυριακή, Νοή? Σε όλο τον νομό πρέπει να πάμε. Σε όλο τον νομό. Σε όλο τον νομό πρέπει οι μετακινήσεις, να σας το πω ξεκάθαρα, να σταματήσουν. Μόνο για θέματα υγείας. Άρα δεν μιλάμε μόνο για Μεσοποταμία, μιλάτε για όλο τον νομό πρόταση. Μιλάμε για την αυστηροποίηση. Προσέξτε, για την αυστηροποίηση που μου θέτεται και είναι αυτό που καταλήξαμε τελικά χθες. Ναι. Είναι η αυστηροποίηση των μέτρων σε όλη την Καστοριά. Ένα βήμα πριν την καραντίνα σε όλη την Καστοριά. Αλλά ειδικά για τη Μεσοποταμία, εγώ εισηγήθηκα ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας, δηλαδή καραντίνα. Αυστηροποίηση των μέτρων για την υπόλοιπη Καστοριά, για τη Μεσοποταμία καραντίνα. Αυτό προτείνεται. Ναι, είναι αυτό που ζητούσαν πριν από 10 μέρες οι δήμαρχοι με κοινή τους επιστολή και είναι τώρα η ώρα που πρέπει να το εισηγηθούν. Δεν πρέπει να το φοβηθούν. Και από εκεί και πέρα. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν θα λύσει προβλήματα χρόνια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν σημαίνει ότι αν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Μεσοποταμία θα έρθουν να καλυφθούν όλα τα κενά που τόσα χρόνια παραμένουν στις θέσεις των γιατρών. Γιατροί δεν έρχονται όχι μόνο στην Καστοριά και στην Κοζάνη και στην Τολεμαϊδά. Ναι, αλλά έγιναν προσλήψεις. Πού πήγαν αυτοί οι γιατροί, κύριε Κασαπίδη? Είναι δυνατόν ένα νοσοκομείο σαν το δικό μας που ζητούν οι δήμαρχοι να γίνει και νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό να μην έχει ούτε καν πνευμονολόγο? Δηλαδή, εδώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που σας είπα, πού να πάμε στον πόλεμο, με τι? Οι προσλήψεις, οι προκηρύξεις είναι εδώ και χρόνια άγονες, όχι μόνο στην Καστοριά, στον πνευμονολόγο, στον αναισθησιολόγο, στον καρδιολόγο, είναι και σε άλλες ειδικότητες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Διευκρινίστε μου μόνο κάτι, μπορεί να επιταχθούν γιατροί να έρθουν στο νοσοκομείο, θέλουν, δεν θέλουν? Εφόσον πάμε σε έκτακτη ανάγκη, σε μέτρα, επιστρατεύονται. Δεν επιτάσσονται. Ναι. Επίταξη είναι τα μέσα. Σωστό, συγγνώμη. Επιστρατεύονται. Και όπως είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, ότι θα έρθει στρατιωτικός γιατρός στη Δυτική Μακεδονία και με απόφαση δική μου θα τοποθετηθεί στην Καστοριά για να είναι ο συνεργάτης στο συντονισμό της πολιτικής προστασίας για τα θέματα της ιατρικού συντονισμού στην Δυτική Μακεδονία, μέτρα την Καστοριά, θα είναι αυτός ο γιατρός. Αν πάμε και σε πιο αυστηρά μέτρα, θα ενισχυθεί αυτή η παρουσία με κλιμάκιο υγειονομικών. Όσο πιο ευρεία θα είναι τα μέτρα σε αυτή την περίοδο, έτσι, τόσο περισσότερα θα είναι και τα, αν θέλετε, τα υποστηρικτικά μέτρα για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα του περιορισμού. Το είδαμε και στη Δαμασκηνιά, ήρθε ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής στρατιωτικός για δύο χωριουδάκια, έτσι, 66 και 21 για 87 άτομα πολίτες. Εδώ ήδη έρχεται ταγματάρχης αυτή την εβδομάδα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, για να υποστηρίξει το συντονισμό της πολιτικής προστασίας. Έγινε και αυτός ο ανασχεδιασμός από την τρίτη υγειονομική περιφέρεια στην Καστοριά για να ενισχυθεί το νοσοκομείο της Καστοριάς. Ναι. Το φέρνουμε γιατρούς όμως, όταν το ακούει ο κόσμος, κύριε Κασαπίδη, νομίζω ότι φέρνουμε έξτρα γιατρούς από ό,τι έχουμε. Εδώ αυτό που κάναμε είναι να κλείσουμε τα περιφερειακά ιατρεία και τους γιατρούς να τους φέρουμε στο νοσοκομείο. Δεν φέραμε
επιπλέον γιατρούς και άγονοι. Καθυστέρησαν διαδικασίες προσλήψεων. Ναι, υπάρχει ένα φεκ το οποίο πρέπει. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα φεκ. Δεν είναι ότι είχε βγει άγονοι του πνευμονολόγου. Ναι. Να το διευκρινίσουμε. Είπαμε, είναι ένα φεκ το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουμε άγονες προκηρύξεις. Και εμείς πιέζουμε από την εκεί, πλευρά μας. Εκεί βλέπουμε ότι κολλάει κάπου. Κολλάει. Κάπου εκεί κολλάει το πράγμα. Εκεί βλέπουμε ότι κολλάει. Αφού είναι εδώ, ένα φεκ. Εδώ, εδώ είναι η αρμοδιότητα, μπράβο, και της κοινοβουλευτικής παρέμβασης για να επισπευτεί η διαδικασία. Έχουμε μιλήσει και με τους δύο βουλευτές σας, οι οποίοι έχουν και υγειονομική παιδεία, υγειονομικές σπουδές, που μπορούν και από την πλευρά τους να τοποθετηθούν κάτω στην Βουλή και να υποστηρίξουν αυτά τα αιτήματα που τίθενται σε επιστημονική βάση. Και σαφώς ο σχεδιασμός της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας αφορά την υγειονομική περιφέρεια και εμείς ως διοικητική περιφέρεια ερχόμαστε να υποστηρίξουμε. Δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε πώς θα γίνει αυτή η τοποθέτηση ή αυτές οι μετακινήσεις που γίνανε. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τα μέτρα που λαμβάνονται από τα επιστημονικά όργανα υγειονομικού περιεχομένου για να έχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Και ό,τι μας ζητηθεί το υλοποιούμε. Και στην περίπτωση αυτή, επειδή ζητάμε κάθε μέρα την ενημέρωση, αυτό που έλαβα ως ενημέρωση τουλάχιστον από τον κύριο Μπογιατζίδη είναι ότι συγκέντρωσαν από τα περιφερειακά ιατρεία και τα αγροτικά ιατρεία το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο ακριβώς για να υποστηρίξουν και με μια βάρδια αν θέλετε και με εφεδρεία τους γιατρούς, γιατί σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιοι να αποσυρθούν για ένα διάστημα να υπάρχει κάλυψη του κενού από πίσω από γιατρούς που θα υπάρχουν στο νοσοκομείο και την ίδια στιγμή πάρθηκε απόφαση η συνταγογράφηση των φαρμάκων για τους πολίτες των χωριών και των κομοπόλων στην ευρύτερα στην περιφέρεια της Καστοριάς να καλύπτεται με ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να μην χρειάζεται ούτε να μετακινούνται να βγαίνουν έξω από το σπίτι αλλά ούτε να μετακινούνται στο νοσοκομείο για να βρουν τον γιατρό. Δεν χρειάζεται καν λοιπόν αυτή η μετακίνηση. Η όποια υγειονομική περίθαλψη είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και το κέντρο υγείας του Άργους και το κέντρο υγείας της Καστοριάς με ένα προσωπικό μειωμένο μεν αλλά ικανό δε για να μπορέσει τις πρώτες τουλάχιστον οδηγίες και τις πρώτες υπηρεσίες να τις παράσχει σε αυτούς που θα αποταθούν. Εγώ εύχομαι να έρθουν οι γιατροί όπως το λέτε κύριε. Εύχομαι να έρθουν όπως το λέτε. Ξέρετε γιατί. Γιατί χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο προφανώς θα προσέξατε στην μακροσκελή τοποθέτηση του κυρίου Τζικαλάγια που είπε ότι είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι τώρα μπορούν να έρθουν γιατροί στην Καστοριά. Και λέω, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς λέγονται, γιατί λέγονται, τι εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη στιγμή που λέγονται, αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω εγώ πια. Κοιτάξτε, ο κύριος Τζικαλάγιας είναι γιατρός και ίσως να... Το ακούσατε κι εσείς, είπε ότι είναι ουτοπία, έτσι δεν είπε? Ναι, δεν ξέρω τι εννοούσε σε αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό που έχω ζήσει και ως βουλευτής Κοζάνης είναι ότι χρόνια προσπαθούσαμε να καταστήσουμε ελκυστική την πρόσκληση, την προκήρυξη θέσεων γιατρών, κυρίως παιδιάτρων που είχαμε σοβαρό πρόβλημα ή παθολόγων που είχαμε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σοβαρό πρόβλημα. Και βγαίναν άγωνοι διαγωνισμοί γιατί βρίσκαν κάπου αλλού και φεύγανε. Ούτε, ή δεν έρχονταν καν ή φεύγανε. Έτσι και εδώ για να φτύνουν τώρα κάποιοι γιατροί που ήδη οι περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό, νέα παιδιά τα χρόνια της κρίσης φύγαν στο εξωτερικό και πιάσανε δουλειές σε άλλες χώρες. Τώρα που είναι και μια επιβαρημένη κατάσταση στην Ελλάδα γενικότερα και ειδικότερα στη Δυτική Μακεδονία είναι ακόμα πιο δύσκολο να έρθουν οι γιατροί. Γι' αυτό και άλλωστε το Υπουργείο είδατε τι είπε. Έβγαλε κάποιες προκηρύξεις για το νοσηλευτικό προσωπικό και είπε επειδή υπήρχε μειωμένο ενδιαφέρον θα μονιμοποιήσει μετά τα δύο χρόνια αυτούς τους νοσηλευτές και ήδη θα έρθουν, ήδη έχουν έρθει και στην Καστοριά, στο νοσοκομείο 7 νοσηλευτές και προσωπικό σχετικό με αυτές τις δραστηριότητες. Παράλληλα έχουν ζητήσει από το Υπουργείο να προσέλθουν όσοι
ειδικευόμενοι θέλουν να κάνουν την ειδικότητά τους στα νοσοκομεία, να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε άμεσα να προσληφθούν σε αυτές τις διαδικασίες που υποχρεούνται να κάνουν σαν ειδικότητα. Παράλληλα δε έχει ζητήσει και την εθελοντική συμμετοχή των γιατρών από όλη την Ελλάδα για να υποστηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εδώ θα πρέπει να πω και να δώσω τα εύσημα στους 4 εκαβίτες που ήρθαν από όλη την Ελλάδα για να υποστηρίξουν το νοσοκομείο Καστοριάς και από σήμερα μαθαίνω θα αναλάβουν και υπηρεσία, γιατί νιώθουν την ανάγκη τώρα που έχουμε εμείς εδώ πέρα στη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά και ήρθαν να μας βοηθήσουν εθελοντικά. Και αυτό τους το αναγνωρίζουμε, τους ευχαριστώ θερμά και θα τους καλύψουμε εμείς τα έξοδα φιλοξενίας, γιατί είναι απόφαση δικιά μας να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο τη λειτουργία του νοσοκομείου. Όπως κάνουν τον αγώνα τους οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας και το προσωπικό του νοσοκομείου όλο και το κρατάνε με νύχια και δόντια όρθιο, με πολλά προβλήματα που έχουν πληγεί και οι ίδιοι από κρούσματα κορονοϊού, ωστόσο στέκονται όρθιοι και προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες της Καστοριάς και έχουν καταφέρει να κρατήσουν το νοσοκομείο όρθιο και αξίζει να πούμε ότι ξεπέρασαν και το πρόβλημα που είχαν με τις κατάλληλες ενέργειες που κάνανε και τις προσπάθειες όλων του διοικητή και όλων των γιατρών και του προσωπικού και είναι απόλυτα ασφαλές το νοσοκομείο σήμερα να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες που μπορεί και να σας πω και κάτι, επειδή ακριβώς έχει αναπτυχθεί μια εμπειρία σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα. Μέσα σε μια εβδομάδα, μου λένε οι γιατροί, κυρία Κοζατσάνη, είδαμε πράγματα που θα τα βλέπαμε σε ένα χρόνο. Το πώς θα κάνουν τη διάγνωση για τον κορονοϊό. Και έχουν τέτοια εμπειρία που μπορούν να διαχειριστούν, σας πληροφορώ, με την ίδια δυνατότητα όπως ένας καθηγητής πανεπιστημιακός με εμπειρία πάνω στον κορονοϊό, γιατί είδανε πολλά περιστατικά και διαπίστωσαν ότι μπορεί το τεστ να βγαίνει αρνητικό, να μπούμε και σε μια λεπτομέρεια, αλλά έχουμε εξοικειωθεί όλοι με αυτά πλέον. Αλλά εάν η εξονική δείξει ότι υπάρχει έβριμα, τότε το διαχειρίζονται σαν να είναι προσβεβλημένο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι υπηρεσίες που αλλού σε άλλα νοσοκομεία δεν τις παράσχουν, στην Καστοριά τις έχουμε. Οπότε να νιώθουν ασφαλείς οι πολίτες όταν θα προσέρχονται στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Και αν θέλετε, ζήτησα εγώ από την κυρία Κουζατζάνη να μεταφέρει. Ναι, γιατί δεν έχουμε ελπίδα αν πάμε σε άλλο νοσοκομείο, θα μας διώξουν. Αυτό είναι βέβαιο. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, κύριε Νατσιόλη. Σας το είπα και δεν θέλω να επανέλθω. Αν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά να φτάσει στο γραφείο μου επώνυμα και ονομαστικά. Πραγματικά δεν θέλω να επανέλθω, αλλά πρέπει να σας πω ότι όση ώρα μιλάμε το 99% των μηνυμάτων είναι για τα Γρεβενά και όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης θες των Γρεβενών. Μέχρι και πρόστιμο βάλαν τον άνθρωπο που πήγε στη Λαϊκή και το πρόστιμο αυτό, επιληφθείτε λίγο κύριε Κασαπίδη, επιληφθείτε, τον έβαλαν πρόστιμο επειδή πήγε από την Καστοριά. Το πρόστιμο, επειδή πήγε από την Καστοριά τον έβαλαν πρόστιμο. Προσέξτε, αν είναι παράνομο, δηλαδή αν δεν υπάρχει κάποια τεκμηρίωση για την υποβολή του προστίμου, θα το δω προσωπικά. Αν όμως δεν είχε όλα τα παραστατικά που προβλέπεται να έχει κάποιος, όποιος πολίτης και αν είναι αυτός, έτσι, ανεξαρτήτου του προλέψεως, για να κάνει αυτή τη δουλειά, τότε θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα νόημα. Ελπίζω να μην πήκε πρόστιμο επειδή ήταν Καστοριανός. Θέλω να το δείτε όμως προσωπικά. Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά επειδή. Θα το κοιτάξετε λίγο προσωπικά. Από τη Μεσοποταμία μηνύματα, όντως λέει ο κόσμος εδώ δεν συμμορφώνεται. Βγαίνει πολλής κόσμος, κάνει βόλτες, πάρκα, πλατείες και μπάσκετ έπαιζαν χθες. Έλεος λέει εδώ ένα μήνυμα. Είναι βέβαιο ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχουν συμμορφωθεί. Κύριε Νατσιούλη, αξίζει να το ξαναπούμε. Οι γιατροί του ΕΟΔΗ που ήρθε αυτό το κλιμάκιο, το πολυπληθές κλιμάκιο και με υψηλό επίπεδο, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά γιατροί που ήρθαν στην Καστοριά, στο Δημαρχείο και κάναμε 3 ώρες σύσκεψη, στο τέλος είπε ο επικεφαλής, όλα αυτά που είπαμε είναι καλά και ωραία, αλλά είναι όλα άκυρα εάν δεν εφαρμόσουμε τη συνταγή που θεραπεύει το πρόβλημα. Το πιο ισχυρό όπλο, το πιο ισχυρό φάρμακο που έχουμε σήμερα για αυτόν τον αθεράπευτο ιό είναι να μείνουμε στο σπίτι μας. Ό,τι και άλλη υποχρέωση και αν έχουμε, να μείνουμε σπίτι μας. Και να σας πω και κάτι, αν μείνουμε για 15 μέρες σπίτι μας, μετά από 15 μέρες νέα κρούσματα δεν θα προκύψουν. Θα εκτονωθούν όλα όσα έχουν προηγηθεί το προηγούμενο 15ήμερο και επειδή δεν θα υπάρχει η συνέχιση της αλυσίδας της μετάδοσης του κορονοϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, μετά από 15 μέρες θα παρατηρούμε τη μείωση. Αν το θέλουμε, θα μείνουμε στο σπίτι. Αν όμως δεν το καταλαβαίνουμε, τότε
η ευθύνη δυστυχώς θα πλήξει και εμάς, γιατί οι πρώτοι που κινδυνεύουν για να πληγούν από αυτήν την ίωση είναι οι συγγενείς μας. Γιατί αν εμείς είμαστε υγιείς και βγούμε έξω και κολλήσουμε, θα το φέρουμε στο σπίτι μας. Θέλουμε να νοσήσει το παιδί μας. Θέλουμε να χάσουμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας, τον παππού μας. Εμείς έχουμε την ευθύνη πρωτίστως και μετά όλα τα υπόλοιπα γίνονται προσπάθειες να ενδυναμώσει και το εθνικό σύστημα, αλλά τουλάχιστον να μην τα υπονομεύουμε εμείς με τη συμπεριφορά μας. Ρωτάνε επίσης πάρα πολύ επίσης, κύριε Κασαπίδη, αν είστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση γενικώς, αλλά και από την άλλη θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε και κάποια λάθη απέναντι ειδικά στην Καστοριά ή στη Δυτική Μακεδονία. Αν πιστεύετε ότι τα έκανε, ποια μπορεί να είναι αυτά? Κοιτάξτε, λάθη ή ολιγορίες ή σφάλματα? Εγώ να σας πω ότι καθημερινά παρακολουθώ τον κύριο Τσιόρδα, διαβάζω ό,τι αφορά το θέμα αυτό του κορονοϊού από ειδικούς έγκριτους επιστήμονες, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο όχι για την Ελλάδα, όχι για τη Δυτική Μακεδονία, για τον κόσμο όλο. Είδατε ότι έχει καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κίνας στην αρχή, της Αμερικής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς είμαστε καταρχήν πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που έχουμε αυτόν τον άξιο άνθρωπο στο τιμόνι της Επιστημονικής Επιτροπής που εισηγείται στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό για τη λήψη αυτών των μέτρων. Και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν λάβει καθ' υπόδειξη του κύριου Τσιόρδα, όλα έχουν επιβεβαιωθεί και έχουν δικαιωθεί από την πράξη. Βλέπουμε την συγκριτική διαφορά μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών. Ως προς το θέμα της Δυτικής Μακεδονίας, εμείς από την πρώτη στιγμή παρακολουθούμε και ερχόμαστε σε επικοινωνία με την Εθνική Αυτή Επιτροπή και με τον ΕΟΔΗ και κατόπιν υποδείξεων λειτουργούμε. Έτσι λοιπόν και από την πρώτη στιγμή όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα και με την έλευση των συντοπιτών μας από το Μιλάνο, που είχε γίνει μια συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο τι θα έπρεπε να γίνει, δια της Προέδρου μας της κυρίας Διό επικοινώνησε η ίδια με τον ΕΟΔΗ, αλλά και ο κύριος Τσούκας επικοινώνησε με τον ΕΟΔΗ και τους είπαν ότι αν δεν έχετε συμπτώματα λειτουργείτε κανονικά στην καθημερινότητά σας. Τότε έτσι ήταν η κατάσταση και τότε δεν είχαμε ακόμα αντιληφθεί, ως επιστημονική κοινότητα μιλάω, έτσι, όχι ως διοίκηση. Εμείς περιμέναμε τις οδηγίες από τους ειδικούς για το τι θα έπρεπε να γίνει. Με την κλιμάκωση, με την εξέλιξη του φαινομένου, είχαμε και την κλιμάκωση των μέτρων. Και φτάσαμε ένα μήνα μετά, όποιος έρχεται από το εξωτερικό να μπαίνει σε καραντίνα. Αν αυτό λοιπόν μας το λέγανε τότε, πριν από ένα μήνα, σαφώς και ο μηχανισμός που θα το Άρα λοιπόν, αν οι 300 που είχαν πάει στην έκθεση είχαν μπει τότε όλοι, και δεν ήταν μόνο γουναράδες, ήταν υπάλληλοι, ήταν μεταφραστές, ήταν εργάτες που έκαναν τα περίπτερα, ένα σύνολο 350 ανθρώπων. Αν τότε λοιπόν και οι 350 έμπαιναν στο σπίτι τους, έμεναν στο σπίτι τους 15 μέρες σε μια καραντίνα, σήμερα η Καστοριά δεν θα τραβούσε αυτά που τραβάει. Ή αντίστοιχα από τους Αγίους Τόπους. Ή αντίστοιχα το Λύκειο. Δεδομένα... Ναι, με τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, με τις σημερινές αποφάσεις, με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, αυτό θα γίνονταν. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγάλο λάθος. Ένα μήνα νωρίτερα αυτό από την επιστημονική αρχή που έδινε τις οδηγίες, δεν είχε δοθεί τέτοια οδηγία τότε. Όχι, μιλούσαμε κύριε Κασαπίδη να σας πω, μιλούσαμε με αυτούς τους ανθρώπους που γυρνούσαν εκείνες τις μέρες από την Ιταλία. Και μας έλεγαν ότι δεν μας γίνεται κανένας έλεγχος ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία, γιατί μερικοί επέστρεφαν μέσω Γερμανίας, ούτε στην Ελλάδα. Επέστρεφε το Λύκειο εκείνες τις μέρες. Κανένας έλεγχος, ούτε θερμόμετρο στην Οικουμενίτσα. Επέστρεψαν τους Αγίους Τόπους. Κανένας δεν επιλήφθηκε για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Νατσιούλη, επειδή δεν είναι όλα άσπρο μαύρο και πάντοτε η επιστημονική γνώση τεκμηριώνει την αλήθεια την οποία την καταλαβαίνουμε όλοι, εδώ όπως είδατε άλλες χώρες, και δεν μιλάω άλλες σχολές ιατρικές, άλλες χώρες εφαρμόζουν ακόμα και τώρα άλλες πρακτικές. Δηλαδή αυτό που εμείς σήμερα καθ' υπόδειξη του ΕΟΔΗ και του κυρίου Τσιόρδα το διαχειριζόμαστε με πολύ αυστηρό τρόπο, γιατί έτσι είναι η επιλογή, άλλες χώρες μέχρι πρώτης η Αγγλία το άφηνε ελεύθερο, η Σουηδία το αφήνει ελεύθερο ακόμα και σήμερα, για να δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση, λέει, ανοσίας μέσα στον πληθυσμό. Θέλω να πω ότι
υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις πάλι με επιστημονική τεκμηρίωση ως προς τη διαχείριση του προβλήματος. Εδώ όμως η απόφαση αυτή υπολήφθη από τα έγκριτα όργανα της πολιτείας, τα επιστημονικά, και όχι από το τι θα πει ο κάθε περιφερειάρχης, ο κάθε βουλευτής, ο κάθε δήμαρχος. Από πού απορρέει η δικιά μου η επιστημοσύνη πάνω στα θέματα της ιατρικής? Δεν με ακούσατε ποτέ να εκφράζω άποψη σε θέματα ιατρικά, προσωπική, παρά μόνο όταν επικαλούμε τις γνωματεύσεις και τις εισηγήσεις των ειδικών που έχω δίπλα μου. Γιατί σέβομαι ακριβώς και τον εαυτό μου, αλλά πολύ περισσότερο έχω την ευθύνη για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, να μην κάνω του κεφαλιού μου. Άρα, ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το έχει κάνει καθ' υπόδειξη των ειδικών, και ό,τι έχουμε πάρει έχουμε και την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Και αυτό θα πρέπει να ζητάμε ως πολίτες από όλους όσους μας διοικούν. Για ποιο λόγο παίρνουν αυτά τα μέτρα? Για αυτό το λόγο. Να είναι τεκμηρίωση. Είτε το λέει ο Πρωθυπουργός, να είναι τεκμηρίωση του κ. Τσιόρδα, είτε το λέει ο Υπουργός, να είναι τεκμηρίωση του ΕΟΔΗ, είτε το λέει η Περιφέρεια, να είναι τεκμηρίωση του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης Καστοριάς, είτε το λέει ο Δήμαρχος. Ποια είναι τεκμηρίωση? Από ποιον? Αυτό περιμένουμε λοιπόν για να βαδίσουμε σε έναν δρόμο ασφαλείας. Και έτσι, όπως έχουμε φτάσει για να πούμε τα σημερινά, γιατί αυτά που γίναν δεν αλλάζουν, μακάρι να ήμασταν 30 μέρες πριν, και αυτά που γίνονται σήμερα, τότε να τα ακούγαμε τότε και να μας τα λέγανε οι ειδικοί. Όχι τώρα βγαίνουν κάποιοι όψιμοι ψευδοπροφήτες και λένε κάνατε λάθος εδώ η κυβέρνηση, η περιφέρεια, ο Δήμος και δεν κάνετε αυτό. Αυτό τότε μας το λέγανε οι επιστήμονες. Αυτό που λένε τώρα είναι λαϊκισμός κάποιοι και είναι ανευθυνότητα. Ωστόσο σήμερα η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, οφείλουμε να πάρουμε αυτά τα μέτρα που συζητήσαμε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καταρχήν αυστηροποίηση των μετακινήσεων πάσης φύσεως στην Καστοριά, ούτε για αναψυχή, ούτε για τον απλό περίπατο. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, κύριε Νατσούλη, γίνεται επίσκεψη αναψυχής. Ναι. Εκμεταλλεύονται όλοι τις άδειες, τις έγγραφες που βγάζουν για ένα δύο ώρο και πάνε 3-4 φορές στο σούπερ μάρκετ. Δεν νιώθουν ότι έτσι εκθέτουν και τον εαυτό τους και την οικογένειά τους σε ένα κίνδυνο που αν πέσει στο σπίτι τους θα τους προκαλέσει τουλάχιστον να νοσήσουν. Κύριε Κασαπίδη, πριν κλείσουμε, σας διαβάζω και κάποιους ακόμη προβληματισμούς. Να επιστρατευτούν γιατροί του Δημοσίου και από το νοσοκομείο Γρεβενών, γράφουν εδώ τα μηνύματα. Επίσης να σας πω το εξής. Ζητάνε πάρα πολύ, επειδή είπατε πού μπορούμε να καταγγείλουμε, ένα τηλέφωνο από την περιφέρεια για να καταγγέλουν τέτοιες περιπτώσεις. Μας λέει εδώ, ας πούμε, ο φίλος μας ο Δημήτρης, ότι η κουνιάδα του θα γεννήσει και τη βρίσκουν προσκόμματα από το νοσοκομείο Γρεβενών. 9 του μήνα, λέει, λύγει και ο ένατος μήνας. Τι θα γίνει? Αυτά λοιπόν, πού μπορεί να τα καταγγέλει τέτοιες συμπεριφορές? Πού μπορεί να τις καταγγέλει? Επειδή είναι κρίσιμο, ναι, έχουμε αναρτήσει εδώ και 15 μέρες τρεις κατηγορίες τηλεφωνικών γραμμών που σχετίζονται με καταγγελίες τέτοιου τύπου παρατυπιών ως προς την εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού ή ως προς τη ρατσιστική συμπεριφορά, εφόσον έχει προκύψει κάτι τέτοιο τώρα. Μπορούν να απευθύνονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Τα έχουμε ανακοινώσει και είναι στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, αλλά μπορούν να αποταθούν και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς να πάρουν αυτή την πληροφορία. Άλλη τηλεφωνική γραμμή για ενημέρωση των πολιτών σε θέματα κορονοϊού, για να λύνονται όλες οι απορίες και το έχει επιληφθεί αυτό το θέμα, οι κατατόπους διευθύνσεις υγείας σε κάθε περιφερειακή ενότητα μαζί με την πολιτική προστασία. Και τρίτη τηλεφωνική γραμμή είναι για την ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Το επιλαμβάνεται η Περιφερειακό Σύμβουλος Ψυχολόγος, η κυρία Πουταχίδου, μαζί με ψυχολόγους από όλες τις περιφερειακές ενότητες, για να δίνουμε αυτές τις πληροφορίες και να έχουμε αυτή την ανοιχτή επικοινωνία με τους συμπολίτες μας. Μπορούν εκεί να αποτανθούν και επώνυμα να καταθέσουν αυτή την αναφορά ή την ερώτηση ή την καταγγελία, αν θέλετε, και θα επιληφθεί του θέματος η αρμόδια αρχή. Όμως για αυτό που με ρωτάτε, επειδή είναι κρίσιμο, ναι, υπάρχει πρόβλεψη, και σας λέω, καθημερινά μιλάω με όλους τους διοικητές, έτσι και με τη διοικήτρια των Γρεβενών. Έχω όντως πολλές κυρίες από την Καστοριά πηγαίνουν για το κετό στα Γρεβενά και εξυπηρετούνται, και μάλιστα υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας στην Ναυτική και για αυτό το λόγο, όχι όμως μόνο εξαιτίας της Καστοριάς, αλλά έχουν μια καλή κλινική εκεί πέρα, είναι αλήθεια, με αποτέλεσμα
να έχουν βάλει μια σειρά και ένα προγραμματισμό ώστε να προγραμματίζουν αυτές τις επισκέπτες, έτσι όσο είναι καιρός, να βάλουν αυτό τον προγραμματισμό και ό,τι χρειαστεί να προετοιμάσει, να καταθέσει σαν χαρτιά, δεν ξέρω τι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να το κάνουν έγκαιρα. Και κάτι τελευταίο, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και φίλοι που μπήκαν και πιο αργότερα στην συζήτησή μας. Ζητάνε να καταδικάσετε απερίφραστα, οριζόντια και κάθετα, τα όσα είπε χθες ο κύριος Γιάντσος από τα Γρεβενά. Κάθε ρατσιστική συμπεριφορά, κάθε ρατσιστική αναφορά, κάθε τέτοια πράξη, κίνηση, αναφορά που υπονομεύει την ενότητα των Δυτικομακεδόνων δεν είναι αποδεκτή. Είναι απορριπταία από μένα προσωπικά, από όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, από όλους τους Δυτικομακεδόνες. Ρωτάνε το κάτι παραπάνω, μήπως θα έχει και επιπτώσεις για αυτό που είπε ο κύριος Γιάντσος. Είναι αυτή του κυρίου Γιάτσου. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ξέρω και το χαρακτήρα του δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας, προφανώς άλλο ίσως να ήθελε να εκφράσει και αλλιώς το εξέφρασε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι αποδεκτές αναφορές ρατσιστικού περιεχομένου ή περιεχομένου που υπονομεύει την ενότητα των Δυτικομακεδόνων, όχι μόνο τώρα στην κρίση, γενικότερα από την αρχή. Όπως είδατε, εγώ λειτουργήσα αξιοκρατικά και πέρα και πάνω, όχι μόνο από κόμματα, ούτε και από γεωγραφικούς τοπικισμούς και αποκλεισμούς. Οι άξιοι και οι ικανοί είναι στις επιλογές μου για το καλό της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι και τώρα, πάνω στον πόλεμο, οι άξιοι και οι ικανοί και αυτοί που βάζουν πλέον τα στήθια τους μπροστά θυσιαστικά για να φέρουμε το αποτέλεσμα, θα κερδίσουν και την εκτίμησή μου και την εμπιστοσύνη μου στον αγώνα το δύσκολο που έχουμε να κάνουμε, ξεπερνώντας τον κορονοϊό, που αργά γρήγορα θα το ξεπεράσουμε και θα έρθουν και άλλα προβλήματα πλέον, γιατί από εδώ θα μπούμε πλέον σε μια άλλη τροχιά που θα πρέπει να ανασυντάξουμε δυνάμεις και πρέπει να προβλέπουμε από τώρα. Και θα πρέπει να τονίσω και κάτι, αν μου δίνετε ένα λεπτάκι ακόμα, κύριε Νατσούλη, γιατί είναι σημαντικό. Φαίνεται ότι διεθνώς υπάρχει μία μείωση των πρώτων υλών για τα τρόφιμα στον αγροδιατροφικό τομέα, ακριβώς γιατί υπήρξε μία αυξημένη ζήτηση παγκοσμίως και μία μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα εξαιτίας του ότι έχουν παγώσει όλες οι μετακινήσεις και όλες οι δραστηριότητες. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους μετά το καλοκαίρι, αν δεν προλάβουμε τώρα την καλλιεργητική περίοδο, να σπείρουμε, να φυτέψουμε, να καλλιεργήσουμε, να παράξουμε πρώτες ύλες για τροφές μετά το καλοκαίρι, το χειμώνα, να έχουμε έλλειψη τροφίμων ή αλλιώς, αν είναι μεγάλη, να πεινάσουμε κιόλας. Το εφιστώ από τώρα την προσοχή, κατέθεσα έγγραφη αναφορά στο Υπουργείο ζητώντας να υπάρξει αυτή η πρόβλεψη από τώρα, γιατί ό,τι θα κάνουμε τώρα θα το συγκομίσουμε μετά από 6 μήνες. Τώρα λοιπόν, ένα κάλεσμα σε όλους τους Δυτικομακεδόνες μέσα από την εκπομπή σας και σε όλους τους Καστοριανούς που μας ακούνε, να φροντίσουν να βάλουν ένα κυπάκο στο σπίτι, να βάλουν 5 κοτούλες, να υπάρχει ένα απόθεμα, μια αυτάρκεια στο οικογενειακό νοικοκυριό, γιατί παγκοσμίως υπάρχει μια μείωση κατά 54%, έτσι είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων, στις πρώτες ύλες για τα τρόφιμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτό το θέμα πρέπει να μας απασχολήσει τώρα, γιατί τώρα είναι επίκαιρο, άσχετα να δεν το βλέπουμε. Μαζί με τον κορονοϊό λοιπόν, στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να μεγιστοποιήσουμε την αυτάρκεια του νοικοκυριού μας. Όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα βέβαια να το κάνουν. Κύριε Κασαπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ και να το τονίσουμε για ακόμη μια φορά ότι την περίοδο θα προχωρήσουμε σε αυστηροποίηση των μέτρων στην Καστοριά. Περιμένω τις εισηγήσεις των δημάρχων, εάν θέλουν να πάρουμε μέτρα εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας. Λογικά αυτά θα γίνουν μέσα στη βδομάδα αυτή που ξεκίνησε. Σε λογικά. Κάποιες περιοχές τουλάχιστον που έχουμε αυξημένη συγκέντρωση και σε κάθε περίπτωση να μείνουμε στο σπίτι μας, γιατί έτσι λένε οι ειδικοί γιατροί, ότι το φάρμακο βρέθηκε και είναι μένω στο σπίτι μου για 15 μέρες και μηδενίζω τα κρούσματα. Αν αυτό το πιστέψουμε, λύσαμε το πρόβλημα σε 20 μέρες. Κύριε Κασαπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.